Καλησπέρα σας και πάλι, καλοί φίλοι τηλεθεατές, Καλώ ορίσατε. Είναι Κυριακή σήμερα και όπω πάντα, κάθε Κυριακή αυτή την ώρα είμαστε μαζί. Βασίλης Παναγής εδώ, με την εκπομπή Faces, Πρόσωπα. Και σήμερα έχω ένα καινούργιο και πρόσωπο μαζί μου. Να τον καλωσορίσουμε. Είναι ο κύριο Μινά Χατζηχρήστου. Καλησπέρα σα, κύριε Χατζηχρήστου. Καλησπέρα σα, κύριε Παναγή. Το ξαθέω καλά. Χαίρομαι που είστε μαζί μα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε και την τιμή να με φιλοξενείτε απόψε στην εκπομπή σα. Τιμή μου να σα φιλοξενώ στην εκπομπή μου. Είναι μια ευκαιρία να μάθουμε για εσά. Βρεθήκατε έως το Λονδίνο πριν λίγε μέρε για μια πολύ σημαντική παρουσίαση ενό θέματο και το θέμα σα είναι η συντήρηση και η διατήρηση των εικόνων και των ε, ε, έργων έτσι. Των ζωγραφικών έργων ναι. λοιπόν, ε, είναι αυτή η ιδιότητά σας λοιπόν. Ακριβώς, είμαι συντηρητής έργων mm -hmm. και αρχαιοτήτων. Mm -hmm. Έχω σπουδάσει στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Ε, η δίκαισή μου είναι πάνω στα ζωγραφικά έργα mm -hmm. και συγκεκριμένα, όπως αναφέρατε, στις φορητές εικόνες, ζωγραφική επιφάνεια σε ξύλο, στους πίνακες, και στις τοιχογραφίες. Μάλιστα. Θέλω να κάνουμε ένα ταξιδάκι, γιατί θέλω πάντα να μαθαίνω και εγώ και οι τηλεθεατές μας για τους α, φιλοξενούς μας εδώ, πώς ξεκίνησαν και πώς κατέληξαν σε αυτό που κάνουν. Επομένως, αν δεν σας α, κάνει κόπο, να μας πείτε πού γεννηθήκατε και εκείνα τα παιδικά σα χρόνια για να δούμε και πώς α, έτσι βγήκε αυτό το, Ενδιαφέρον για αυτή τη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ που με πάτε έτσι στο παρελθόν, στο ταξίδι αυτό, το οποίο φαντάζομαι για τον καθένα είναι διαφορετικό και είναι. ανασύρει μνήμες από το παρελθόν. Mm -hmm. ε, γεννήθηκα στην Αθήνα. Η καταγωγή μου είναι ο πατέρας μου από τη Μικρασία. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα γεννήθηκα στην Άγκυρα τη Ασίας. Η μητέρα μου νησιώτησα από την Ελλάδα, έγινα και μήκονο και εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που αστικό που σεβότανε τα α, αντικείμενα τα οικογενειακά σε πρώτο επίπεδο mm. αυτά τα οποία ο καθένας φύλαξε και έφερε ως πρόσφυγας από την κράση, από την πατρίδα από κάποια του άλλη. ή από κάποιο, άλλη, από κάποιο άλλο mm. μέρος ε, έτσι μέσα από το Ίδιο με το σπίτι, από την ίδια μου την οικογένεια. Μπορώ να πω πως ο, ξεκίνησε η αγάπη για τα παλιά αντικείμενα. Mm -hmm. Πέραν αυτού όμως ο, είχα και την έφεση, ε, με τη βοήθεια του Θεού, σαν ταλέντο μπορώ να το πω, δεν ξέρω, τη ζωγραφική. Μάλιστα. Που όμως δεν πήρα την κατεύθυνση να σπουδάσω ζωγραφική, να σπουδάσω καλών τεχνών, αλλά ήθελα να κάνω το συνδυασμό αυτό ο οποίο ο συνδυασμό αυτό κατέληξε στι σπουδέ τη συντήρηση έργων τέχνη mm -hmm. και αρχαιοτήτων. Είχατε ασχοληθεί καθόλου με τη ζωγραφική στην παιδική ηλικία και λίγο πριν. Στην πιο παιδική ώστερα. ηλικία όχι ιδιαίτερα, mm -hmm. μέσα στα πλαίσια των σχολικών ετών. Mm -hmm. ε, απλά μέσα από τα χρόνια αυτά φαινόταν μια έφεση που είχα προ mm -hmm. την ζωγραφική, στο σχέδιο. Mm -hmm. Και πέραν τούτου μετά, αφού επέλεξα αυτή τη σχολή και την επέλεξα με σκοπό να ασχοληθώ καθαρά επαγγελματικά και ιδιωτικά με τον τομέα της συντήρησης και αναστήλωσης μνημείων και έργων τέχνης. Πραγματικά έτσι ε, με βοήθησε και θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στα χρόνια των ε, σπουδών μου κάποια στιγμή είχα, ε, έκανα μαθήματα ε, μου μαθήματα ο Γιάννης ο ο ζωγράφος. Μάλιστα. Ε. ο οποίος βέβαια ε, Επέμενα και μου έλεγε «Ωραία επιστήμη συντήρηση έργων τέχνης, αλλά μην αφήσει και τη ζωγραφική». Ναι. Έβλεπε ότι ε, ε, είχα το ταλέντο. Ναι, ναι. Αλλά για να μην περιαυθολογώ, όποιος ασχοληθεί και διαλέξει αυτή την κατεύθυνση σπουδών mm -hmm. και επαγγελματικά μετά ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό, πρέπει να έχει την έφεση αυτή. Mm -hmm. Αλλιώ δεν μπορεί να σχετιστεί με τα έργα δεν μπορεί να α, λειτουργήσεις και να δουλέψεις πάνω σε αυτά. Μάλιστα. Συνεπώς, είναι προαπαιτούμενο ναι. ε, να έχεις μια καλλιτεχνική, θα έλεγα, εμπειρία, εμπειρία σχεδιά, ναι. και έφεση ναι. ως προς την α, ναι. ζωγραφική ή την κληπτική, ναι, ναι. ανάλογα ναι. Το, το χώρο που καθένας α, ναι. ασχολείται. Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της α, δικής σας ιδιότητας. Είναι μια ιδιότητα πάρα πολύ δύσκολη. Επομένως ε, είμαι σίγουρο ότι χρειάστηκε και ήταν αναγκαίο δηλαδή όχι από μόνο του το ταλέντο, δεν μπορούσε να βοηθήσει, να εκπαιδευτείτε, έτσι. Επομένως έγινε μια ειδική εκπαίδευση ε, και ήταν αυτή η εκπαίδευση αρκετή να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι μπορείτε να συνεχίσετε. Αγαπήσατε αυτό το θέμα, τη διαδικασία αυτή. Σα τράβηξε δηλαδή, είπατε ότι είναι θέμα το οποίο θέλω να ασχοληθώ και θέλω να, ε, να είμαι συνέχεια σε αυτή την απασχόληση. Ε, ευχαριστώ για την ερώτηση που μου κάνατε, γιατί πραγματικά η συγκεκριμένη εργασία θέλει αγάπη και υπομονή. Mm -hmm. Εάν δεν έχεις υπομονή δεν μπορείς να ασχοληθεί με τη λεπτομέρεια. Μάλιστα. Γιατί στη συγκεκριμένη εργασία ασχολείσαι με τη λεπτομέρεια. Με τον Ιστέρι και την πατονέτα, κάτω από το μεγενθητικό φακό ή το μικροσκόπιο, ναι. προσπαθώντα να αφαιρέσει τα οξυδωμένα βερνίκια, mm -hmm. την εθάλη και του ρήπου, έτσι ώστε να αποκαλύψει τα χρώματα mm -hmm. τη ζωγραφική, τα χρώματα των σχεδίων από κάτω mm -hmm. και, τον, ο, και του έργου τέχνη. Συνεπώ, αν δεν έχει την υπομονή, αν δεν έχει την αγάπη για την υπομονή, και αντίστροφα θα έλεγα, δεν μπορεί να ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό. Κάποια στιγμή θα τα παρατήσει ή στη διάρκεια των σπουδών mm -hmm. ή στη διάρκεια. Των πρώτων δυσκολιών κατά την επαγγελματική το διαδρομή. Mm -hmm. ε, δόξα τω Θεώ, φέτο κλείνουμε 20 χρόνια. Mm -hmm. Κλείνω 20 χρόνια επαγγελματικά, mm -hmm. πέραν από τι σπουδέ, στον χώρο αυτό, δουλεύοντα σε όλη την Ελλάδα, σε εκκλησίε, μοναστήρια, mm -hmm. μητροπόλεις, ιδρύματα, ιδιωτικέ συλλογέ. Και... και πραγματικά, δόξα τω Θεώ, είμαι ευχαριστημένο από τη διαδρομή αυτή. Mm -hmm. και, και το επαναλαμβάνω, το δόξα τω Θεώ, γιατί ε, το πιστεύω mm -hmm. και το λέω και ελπίζω να συνεχίσω. Μάλιστα. Ποιε είναι οι πιο συχνές ε, ε, περιπτώσει που αντιμετωπίζετε όσον αφορά την ε, ε, περίπτωση των έργων τέχνης, των εικόνων που προέρχονται, ας πούμε, ε, τα... Ε, πάντων, τα κακά αποτελέσματα, από πού δημιουργούνται. ποιε είναι οι περιπτώσεις οι πιο συχνέ και ποια είναι αυτά που φέρνουν τα αποτελέσματα τα οποία δεν είναι καλά όσον αφορά τις εικόνες και τους, ε, τα έργα τέχνης. Ε, η ερώτηση που μου κάνατε σχετίζεται με τη διάλεξη που είχαμε προημερών που είχα κάνει στο Λονδίνο, εδώ. Πριν λίγες μέρες. Πριν λίγες μέρες. Ε, στην, Επομένως είναι εύκολη η απάντηση. Σαφώς... σαφώς ε, ε, η κατάσταση διατήρησης των έργων, ναι. δηλαδή σε ποιο χώρο τα έργα έχουν ζήσει, mm -hmm. υπό ποιες συνθήκες ναι. έχουν ζήσει. Και από τι έχουν επηρεαστεί. Και από τι έχουν επηρεαστεί mm -hmm. στον χώρο που βρίσκονταν. Mm -hmm. Τι θερμοκρασίες, τις συγκρασίες, mm -hmm. ε, την εθάλη, τα κεριά, mm -hmm. τη χρήση, mm -hmm. τους ασπασμούς, όσον αφορά εικόνες, mm -hmm. τους πίνακες πάλι, έχουμε αντίστοιχα στα σπίτια, μέσα τη χρήση, mm -hmm. ε, τη συμπεριφορά, ανεξάρτητα τι καλλιτέχνη πια ναι, τα έργα. Δεν έχει σημασία, έτσι, δεν έχει σημασία αυτό. <laughs> Βέβαια, παίζει ρόλο α, και, το, και το κατασκευαστικό κομμάτι. Mm -hmm. Δηλαδή, αν ο δημιουργό που φιλοτέχνησε τον πίνακα ή την εικόνα, χρησιμοποίησε σωστά υλικά, χρησιμοποίησε σωστές μεθόδους, mm -hmm. έτσι ώστε να δώσει όσο μπορεί βάθος χρόνου ζωής στο έργο. Στο, στο έργο. Mm -hmm. Όμως δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται και οι σωστέ συνθήκε παραμονή. Αλλά mm. βέβαια και ο ανθρώπινο παράγων που παίζει ρόλο όσον αφορά τη χρήση. Ναι. Επομένω, πρέπει να διδαχθεί ο ιδιοκτήτη ενό έργου ή μια εικόνα όλα αυτά τα απαραίτητα που πρέπει να μάθει για να γνωρίζει για να διατηρήσει το έργο του, είτε εικόνα είναι είτε εργοτέχνη. Να ενημερωθεί. Να ενημερωθεί. Σωστά το, ναι. Σωστά το λέτε. Ναι. Πράγμα το οποίο δυστυχώ δεν γίνεται εύκολο αυτό. Ωραία. Υπάρχει όμω η περίπτωση τη για διατήρηση των έργων τέχνης και των εικόνων. Σε αυτό πώς μπορεί κανείς να προβλέψει και να προσπαθήσει να αποφύγει ε, όλα αυτά τα ενδεχόμενα, δηλαδή να φτάσει το έργο του να πάρει αυτή τη ε, μορφή της ε, ανάγκης ε, να το επεξεργαστεί κάποιο. Ουσιαστικά μιλάμε για το preservation. Μάλιστα. Για τη διατήρηση. Α, η διατήρηση. Και να, θυμίσουμε, να σας θυμίσω τον τίτλο της, ε, ε, του Lecturer που ήταν προημερών, mm -hmm. το Preventing Conservation, mm -hmm. Safeguarding the Value of Works of Art. Μάλιστα. Η πρόληψη είναι ουσιαστικά η ασφάλεια τη αξία των έργων τέχνης. Πώς γίνεται η πρόληψη λοιπόν και τι πρέπει να προσπαθήσει ο κάθε ένας να αποφύγει, να μην κάνει ή να κάνει που να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Καταρχήν ε, είναι πολλοί οι παράγοντες φθοράς uh -huh. στο έργο τέχνης. Ε, αυτό το οποίο... Πρέπει να δει ο καθένας, είναι ίσως να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό, ο οποίος μπορεί να έρθει στο χώρο mm -hmm. και να μπορέσει να του δώσει κάποιες οδηγίες, βλέποντας που είναι τοποθετημένα τα αντικείμενα, οι πίνακες, όλα τα... Το ένα αρχείο από χαρτιά, έγγραφα, ναι. πτυχία που μπορεί να υπάρχουν παλιά, οικογενειακά κτλ. για να του δώσει κατευθύνσεις. Ε, γιατί είναι τόση τομής και τόσα τα στα Αντικείμενα και έργα τέχνης τα οποία μπορεί να έχει ο καθένα, τα οποία α, οι φθορέ ποικίλουν ανάλογα τη χρήση. Μάλιστα. Λέμε, για παράδειγμα, ότι μπορεί να έχουμε κάποια έγγραφα που μπορεί να είναι παλιά πτυχία και διπλώματα των παντεράδων, των παππούδων ναι, ναι. κλπ. Πώ πρέπει να είναι αυτά, Πρέπει να είναι σε θήκε μέσα, πλαστικέ, Πρέπει να είναι σε άλλα υλικά, Πρέπει να είναι σε ριζόχαρτα, mm -hmm. Πρέπει να είναι mm -hmm. αν θέλουμε να τα αναρτήσουμε. Mm -hmm. Πώ πρέπει να είναι αναρτημένα. Με κάποιο πασπαρτού, με κάποιο Κατάλαβα. προστατευτικό. Επομένως, δηλαδή, ναι. Ανάλογα το αντικείμενο που έχουμε, πρέπει να υπάρχει μια σειρά από κατευθύνσει οι οποίε πραγματικά αυτές βοηθούν Άλαια. στην καλή διατήρηση. Διότι πιστέψτε με, το preventive, δηλαδή η προστασία, είναι το, το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Mm -hmm. Άλλωστε, αυτό το βλέπουμε και με την ιατρική και σε πολλού χώρου, σε πολλού τομεί. Προλαβαίνουμε το να φτάσει το αντικείμενο στο εργαστήριο ναι. και είναι... να χάσει και την αξία του, μέρος της αξίας Οπός του. Θυμίτε. Είναι το ίδιο όπως και μια ασθένεια. Είναι Ακριβώς. η προληπτική και η προσπάθεια της ε, ε, αντιμετώπισης του θέματος Ακριβώς. και το αποτέλεσμα. Και ξέρετε, ναι. δεν, δεν είναι με σημασία τόσο πολύ. Ε, λέει ο καθένας, ξέρω τι θα κάνω, ξέρω πώς θα το βάλω, ξέρω ναι. πώς θα το κρεμάσω, ξέρω πώς θα το... είναι σωστό εκεί που είναι. Ενώ σωστά, ναι. δεν είναι όλα... Κάποια μπορεί να είναι σωστά. Κάποιε άλλε όμω κινήσει, οι οποίε μπορεί να κάνει ο καθένα, άθελά του, mm -hmm. μπορεί να δημιουργούν φθορέ, οι οποίε στο μέλλον επηρεάζουν ε, ναι. το αντικείμενο ή το έργο τέχνη. Και από πολλού παράγοντε. Μπορεί να έχουμε και φυσικά φαινόμενα, μπορεί να έχουμε σεισμού, μπορεί να έχουμε φωτιά. Μπορεί, μπορεί... Δηλαδή, είναι πολλοί τομεί εκείνοι οι οποίοι πρέπει να προσέξουμε mm -hmm. για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα έργα mm -hmm. στο μέλλον. Το οποίο βέβαια τα προστατεύουμε και τα αφήνουμε να, πάνε, να περάσουν στι επόμενε γενιέ. μάλιστα. Έτσι Έχω... έχουμε την ιστορία μα, έτσι, έτσι. κρατιέται η ιστορία τέχνης, Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι γράφεται η ιστορία τέχνης, έτσι, έτσι έχουμε τον πολιτισμό. Ε, Εκτό από τι διαλέξει που κάνετε αρχικά, κύριε. Ε, Χατζηχρήστου. Έτσι. Σωστά. Εκτό από αυτέ, έχετε σκεφτεί να, κάνετε, να γράψετε ένα βιβλίο με οδηγίε. Το πώ. Έχω σκεφτεί, πρέπει... κύριε Παναγιακή. Η ε. ερώτησή σα έτσι μου ξαναφέρνει στην επιφάνεια. Μια παλιά μου σκέψη και επιθυμία. Απλά ίσως ο χρόνος ενασχόλησης με το αντικείμενο στην καθημερινότητα... Σας δεν Δεν μου επιτρέπει να κάτσω να κάνω κάτι τέτοιο. Ίσως κάποια στιγμή το κάνω. Mm -hmm. Αλλά προς το παρόν τουλάχιστον α, δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Γιατί ξέρετε, στη δουλειά αυτή, στην εργασία αυτή, παίζει μεγάλο ρόλο η προσωπική επαφή. Mm -hmm. Και με το αντικείμενο, αλλά και με τον κάτοχο. Mm -hmm. Τον ιδιοκτήτη του αντικειμένου. Πρέπει να του εξηγήσει στην αρχή, όπω εξηγώ στην αρχή, στον κάθε ναι, ναι. ιδιοκτήτη, το τι θα γίνει στο έργο του, στο αντικείμενό του, στο οικογενειακό κοιμήλιο ή σε αυτό το έργο τέχνη που αφιέρωσε και έδωσε κάποια χρήματα ναι. για να αποκτήσει μέσα από έναν οίκο δημοπρασιών, μέσα από μια γκάλερι, ναι, 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 ναι. μέσα από έναν άλλο χώρο. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ θα του εξηγήσω τι θα γίνει, θα τον ενημερώνω στην πορεία του τι γίνεται, αλλά και θα του εξηγήσω και στο τέλο τι πρόκειται να, mm -hmm. τι έχει γίνει, έτσι ώστε να έχει μία πλήρη εικόνα όλης, όλου του φάσματος των εργασιών του έργου. Μέχρι. Γιατί πολλές φορές έχουμε κάποιες αλλαγέ αισθητικές mm -hmm. στο πριν και μετά τη συντήρηση. Mm -hmm. Συνεπώ, αυτό πρέπει να το δώσει στον άλλο να το καταλάβει, mm -hmm. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι χάνεται η αξία του έργου. Mm -hmm. Κρατάμε την αξία του έργου, mm -hmm. κρατάμε την πατίνα του έργου και αυτό το οποίο κάνουμε τι είναι, σταματάμε τη φθορά σήμερα και του δίνουμε παράταση ζωής αύριο. Μάλιστα. Επομένω, υπάρχει κίνδυνος αλλίωση του έργου ας πούμε και... Στην περίπτωση κακής χρήσης υλικών, αλλά και κακής χρήσης από τον, από τον ανθρώπινο παράγοντα, mm -hmm. σαφώς mm -hmm. μπορεί να γίνει κάποια mm -hmm. φθορά και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Καταρχήν από τον ο, ιδιοκτήτη στην επιλογή του συντηρητή που θα απευθυνθεί, mm -hmm. Και κατά δεύτερον, βέβαια, στον συντηρητή ο οποίο είναι υπεύθυνο για τη δουλειά την οποία κάνει, mm -hmm. όταν έχει στα χέρια σου ένα κοιμήλιο. Το οποίο πέραν τη οικονομική αξία που μπορεί να έχει, ε, μπορεί να έχει μια ανεκτήμητη ε, οικογενειακή αξία, mm -hmm. ε, η οποία αυτή δεν μπορεί να ε, εκτιμηθεί οικονομικά. Mm -hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ευθύνη είναι αρκετά μεγάλη το για εμά, το... ο... για την, Ίσως, ε, τέλος πάντων, ε, ανάθεση ε, των έργων τέχνης ή των εικόνων ε, των εγκατόχων. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η των εικονων των κατόχων, ειναι παρα νομίζω, να την πάρουν. Τι νομίζετε εσείς, πείθονται εύκολα. Κοιτάξτε, ε, σε πρώτη φάση μπορεί να πει κανεί ότι δύσκολα ο αποχωρίζεται για δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, ένα μήνα, κάτι το οποίο έχει στα χέρια του χρόνια είτε ως κοιμήλιο οικογενειακό, είτε ως απόκτημα. Ε, όμως, επειδή προσπαθούμε να του δώσουμε να καταλάβει ότι αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει είναι υπέρ του έργου, mm -hmm. υπέρ του κοιμηλίου, υπέρ του πίνακα, του ζωγραφικού που έχει στα χέρια του, ε, πραγματικά σας μιλάω ότι είναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν φορές που δεν έχω πείσει τον Κάποιους, κάτοχο ναι. ότι αυτό το οποίο θα γίνει είναι το σωστό. Ναι. Ε, γι' αυτό παίζει ρόλο αυτό που σα είπα προηγουμένω. Ναι, ναι, ναι. Να εξηγήσει το τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Να γίνει αντιληπτό. Δεν οφείλει κανεί ναι. να το ξέρει αυτό. Ναι. Να, κατανοήσει ο κάτοχος του έργου. να κατανοήσει ο κάτοχο του έργου. Ότι πρέπει να περάσει αυτή η διαδικασία. Ακριβώ ναι. και σε τι βαθμό. Ναι. Και ότι δεν πρόκειται να αλλοιωθεί το αντικείμενο, ναι, ναι. το έργο τέχνη. Ναι. Αλλά αυτό που θα γίνει θα του δώσει ένα overvalue. Ναι. Θα του δώσει ένα βαριβαλιό και μπορεί σε επόμενη γενιά να μην χρειαστεί συντήρηση και να φτάσει στη μεθεπόμενη. Για να τυχόν χρειαστεί και αν αυτό το επιτρέψουν οι συνθήκε παραμονή του χώρου ή ίσω η κακή χρήση κτλ. που μπορεί να έχει. Συνεπώ, είναι πολύ σημαντικό το να δώσει τον να καταλάβει. Δεν οφείλει ο άλλο να ξέρει τι είναι η συντήρηση εργοτήτων. Πολλέ φορέ νομίζει κάποιο ότι από μια σκούρα εικόνα πηγαίνοντα σε μια φωτεινή χρώματα, ότι έχει ξαναζογραφιστεί από πάνω. Δεν είναι αυτό η συντήρηση. ή αν ήταν αυτό παλιά. Σε κακές περιπτώσεις uh, ήτανε γιατί δεν γνωρίζαν mm -hmm. τη σωστή σημασία της συντήρηση mm -hmm. του mm -hmm. εργοτέχνησης. Και είχαμε το overpainting, την ναι, επιζωγράφηση. Ναι, δεν σημαίνει αυτό συντήρηση. Συντήρηση σημαίνει να αφαιρέσουμε τα παλιά βερνίκια, τις, uh, το smoke, την uh, εθάλη, του δρύπους, να εμφανιστούν τα πραγματικά χρώματα από κάτω, να γίνει η απεντόμωση του ξύλου αν χρειάζεται, ναι, στερέωση ναι, ναι. τη ζωγραφική, στερέωση του ξύλου. Mm -hmm. Ο καμβάς, αν θέλει ενίσχυση mm -hmm. σε έναν πίνακα, το τελάρο, οι αν θέλουν κάποιε συμπληρώσει, mm -hmm. έτσι ώστε να του δώσουμε, να του σταματήσουμε τη φορά και να δώσουμε ζωή. Ναι. Είναι απαραίτητη λοιπόν η ε, συνεχή ε, παρακολούθηση κάθε πόσο πρέπει ένα έργο ας πούμε αξία ε, να επιτηρείται και να γίνεται επέμβαση. Κοιτάξτε, ε, εάν ε, μπορεί να επιτηρείται μια φορά το χρόνο. Mm -hmm. Δύο φορέ το χρόνο, και όταν λέμε επιτήρηση, εννοούμε αυτό στα πλαίσια του preventive conservation, δηλαδή του να γίνει ένα review control ένα της, προβλέψη, της, ναι. της, uh, των αντικειμένων. Ένα έλεγχο, αυτό που μπορεί να είναι μια επίσκεψη, το οποίο είναι ένα ελάχιστο κόστο, πολύ χαμηλό κόστο το ναι. να πει κάποιο: Θέλω να γίνει μια επίσκεψη και να γίνει ένα έλεγχο να δούμε τα αντικείμενά μου σε τι κατάσταση Μάλιστα, βρίσκονται. Ναι. Ναι, ναι. Ε, από εκεί και πέρα, για να χρειαστεί πραγματικά εργαστηριακή συντήρηση, θα πρέπει να έχει συμβεί κάτι. Όπω ναι. Θα πρέπει να έχει σκιστεί ο καμβά, ο μουσαμά, θα πρέπει να έχει πέσει κάτι πάνω στο έργο, να έχει χτυπηθεί, mm. να έχει εκδαρθεί. Άρα, μέσα στι κανονικέ συνθήκε τη ζωή, τη καθημερινότητα ενό χώρου, ενός, μιας κατοικία, ενό γραφείου επαγγελματικού, ναι. ενός ενό ιδρύματο, μια εκκλησία, εάν δεν έχουν υπάρξει ε, οι κανονικέ συνθήκε, ε, ε, δεν θα υπάρξουν φθορέ. Εκτό και αν βέβαια. Ήδη οι φθορές αυτές προϋπήρχανε ναι. από άλλους παράγοντες, και βέβαια δεν έχει γίνει κάποια διαδικασία mm -hmm. για να α, αποκατασταθούν. Μάλιστα. Επομένως είναι και θέμα τόπου ε, 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 χρήσης. χρήσης. Σαφώς. Ναι. Είναι θέμα χρήσης, διότι ένα πίνακα, μία εικόνα μέσα σε έναν ναό δεν έχει την ίδια επιβάρυνση, σαφώς πολύ μεγαλύτερη έχει από την εικόνα ή τον πίνακα που είναι μέσα σε ένα σπίτι. Μάλιστα. Η κάποια έργα όταν είναι σε ένα σπίτι που καπνίζουν. Mm -hmm. Και από ένα σπίτι ναι. που δεν καπνίζουν. Ναι, ναι. Σαφώ τα έργα αυτά τα οποία θα κυτρινήσουν Μάλιστα. πολύ πιο γρήγορα από τα άλλα έργα. Επομένω ε, και... του δίνετε συμβουλέ τι απαραίτητε ώστε να διατηρήσουν τα έργα του. Σαφώ. που είπαμε τώρα για παράδειγμα. Να υπάρχει πολύ φω, ήλιο, να υπάρχει. Ε, ρασίλια, επηρεάζει έτσι. η περίοδο τη εκνοβολία, ναι, ναι. ο, ο, ο ήλιο. Δηλαδή το, 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 το το UV το φως, το, το, τεχνητό φως πολλές yeah. φορές. Η θέρμανση, Μάλιστα. σε τι, πώς είναι η θέρμανση, yeah. πώ είναι yeah. τα σώματα yeah. θέρμανση στο χώρο. Yeah. Ε, το πώς είναι κρεμασμένα, αν είναι σε εσωτερικούς, εξωτερικούς τοίχους, Τι υγρασία έχει στον χώρο, τι μεταβολές έχουμε θερμοκρασία ή yeah. υγρασία στο χώρο. Yeah. Yeah. Όλα αυτά τα οποία μπορεί να φαίνονται απλά πράγματα ναι, ναι, ναι. και ίσως είναι απλά πράγματα. Δεν είναι. Αυτά όμως συντελούν στην καλή διατήρηση των αντικειμένων στο χώρο μας. Yeah. Και πραγματικά πιστέψτε με ότι αν ε, φροντίσουμε αυτές τις συνθήκες παραμονής στο χώρο, μπορούμε να έχουμε long term, mm -hmm. σε βάθος χρόνου, ε, διατήρηση των έργων τέχνης. Πολύ ωραία. Η, η εταιρεία σας δραβεί στην Αθήνα, έτσι. Σα βλέπουμε τακτικά στο Λονδίνο, Υπάρχει ας πούμε, μια τακτική επαφή. Υπάρχει τακτική επαφή. Αποκτήσατε κάποιου ενδιαφερόμενου που σημαίνει έχω ότι πρέπει να υπάρξει επαφή. Ναι. ναι, έχω αποκτήσει αρκετή επαφή στο Λονδίνο. Ε, Πηγαίνω έρχομαι μεταξύ Λονδίνου και Αθήνα. Ε, είτε για ιδιωτικέ συλλογέ, mm -hmm. είτε για να δούμε κάποια θέματα σε εκκλησίε, σε ναού, είτε σε ιδρύματα, είτε σε historic buildings. Ε, Ουσιαστικά, α, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν, οργανώνουμε τα ταξίδια μας ναι. και βρίσκουμε κάνετε εδώ. Κάνετε και αξιολογήσεις των έργων τέχ, τέχνης ή των εικόνων. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα και το κάνετε κι αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, ναι, βεβαίως, και στις εικόνες και στους πίνακες τουλάχιστον. Mm -hmm. α, α, μπορούμε να δούμε και στους Έλληνες α, ζωγράφους, αλλά και γενικότερα στους πίνακες, θέματα υπογραφών. Mm -hmm. Δηλαδή, πλαστότητος, γνησιότητος και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Ε, διότι πολλά γίνονται Λό και με πολλούς τρόπους, τεχνητές παλαιώσεις ναι, ναι. και λοιπά, που είναι ένα άλλο μεγάλο ναι, ναι. κομμάτι αυτό. Τα εξετάζετε για αυτά δηλαδή. Τα Τε εξετάζουμε είναι, όσον αφορά το θέμα ναι. της αυθεντικότητας των ναι. έργων και βέβαια και με τις εικόνες που επίσης υπάρχουν επικύλοι τρόποι που δημιουργούν ναι. τεχνητή παλαιώση σε μια ναι, ναι. εικόνα. Ε, υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που ε, δώσατε έτσι, ας πούμε, μια απάντηση σε κάποιους που ήταν, τέλο πάντων, τους εντυπωσιάσατε, δηλαδή να είχαν κάποιο έργο το οποίο δεν πίστευαν ότι να έχει αξία και εσείς το αξιολογήσατε και τους εκπλήξατε. Έχει συμβεί αυτό που λέτε και σε ιδιωτική συλλογή με έργο το οποίο είχαν εικόνα βασικά, το οποίο είχαν στα χέρια τους mm -hmm. και η οποία ήταν επιζωγραφισμένη mm -hmm. και από κάτω ε, βγήκε άλλο στρώμα ζωγραφικής με το ίδιο θέμα Αγίου, αλλά αποκαλύφθηκε η χρονολογία που ουσιαστικά πήγαινε δύο αιώνες πίσω την εικόνα. Έτσι. Και είχε επιζωγραφιστεί γιατί, γιατί κάποια στιγμή η εικόνα είχε σκουρίνει από τα Βερνίκια ναι, και, ναι. και την Εθάλη, δεν γνωρίζανε πριν από 100 χρόνια. Ναι τη Συντήρηση του εργοτέχνη, ναι, ναι. άρα την πήρε ένας αγιογράφος και, και ξαναζωγράφησε ναι, ναι. αυτή την σκιά Κατάλει. που έβλεπε από πάνω. Ναι, ναι. Αυτομάτως, Κακή διατήρηση. Λέτε. Ουσιαστικά ναι. Ευτυχώ βέβαια δεν μπήκε στη διαδικασία ναι. να καθαρίσει την ναι, εικόνα. Ναι, ναι. Και την Οπότε άφισε, εκεί ναι. τι μεσολαβούσε, μεσολαβούσε το βερνίκι Μάλιστα. μεταξύ των δύο στρωμάτων. Α, το παλιό βερνίκι. Ναι, 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 ναι. Το οποίο αυτό λειτουργήσε ως προστατευτικό στρώμα ναι, 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 για να μας βοηθήσει να αφαιρέσουμε το μεταγενέστερο και να φτάσουμε στο προγενέστερο στρώμα. Και κάποιο έγινε εκατομμυρίουχου. Ε, δεν την ε, πούλησε την εικόνα, ουσιαστικά την κράτησε την εικόνα. Βέβαια. Απλά ουσιαστικά ε, αύξησε τις, τα μέτρα ασφαλείας στο, ναι, ναι, στο, στο σπίτι του και, Γιατί ο κίνδυνος... και τη θέση της εικόνας μέσα στον χώρο. <laughs> 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 Λέβαια. Αλλά συγχρόνω κάτι παρόμοιο έχει συμβεί και σε εκκλησιαστικό έργο, σε εκκλησιαστικό ζωγραφικό έργο. Mm -hmm. Όπου επίσης κάτι παρόμοιο είχε γίνει και ε, ε, είχε καλυφθεί με μεταγενέστερα mm -hmm. στρώματα. Ένα σύνηθε φαινόμενο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί φανταστείτε πολλέ φορέ, επειδή οι εικόνε κουρένανε με τον χρόνο, από ευλάβεια δεν πετάγανε ή δεν καίγανε το ξύλο. Ναι. Πολλέ φορέ το καίγανε τα ξύλα, Αχ. για να μην τα πετάξουν, και ξαναζωγραφίζαν πάνω σε αυτά τα ξύλα, ναι, ναι, ναι. ανεξάρτητα αν βλέπανε ή όχι τη φιγούρα ναι, ναι. που προπήρχε. Συνεπώ, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο αυτό του overpainting, τη ναι, ναι, επιζωγράφησης, ναι, ναι. που εξαρτάται κατά πόσο αν σώζετε το Βερνίκι το παλιό ή όχι, ναι, ναι. για να μην τυχόν έχουν γίνει Να ανακαλύψουμε φθορές. κάποια Μια ανακάλυψη. Είναι ανακάλυψη και είναι αρκετά σημαντικό. Πολύ ωραία. Κύριε Χρυστού, ε, πιστεύετε ότι θα συνεχίσετε, έχετε τάξεις στον εαυτό σας να παραμείνετε σε αυτό το επάγγελμα, στο το αποκαλέσουμε επάγγελμα, αυτή την ιδιότητα. Προ το παρόν, α, ναι. αυτό, αυτό λέω και αυτό κάνουμε 20 χρόνια mm -hmm. και μέσα από το χώρο και τη συντήρησης και του consulting services το οποίο είναι αυτό το οποίο έχουμε να και στο, στο Λονδίνο δηλαδή το, α, τις συμβουλευτικές δραστηριότητες ως προς το τομέα της διατήρησης των mm. έργων τέχνης. Mm. Δηλαδή το, αυτό που έχει να κάνει με το condition report, δηλαδή την έρευνα α, των συνθηκών παραμονής στο χώρο, mm -hmm. το κομμάτι το on-site conservation, δηλαδή της επιτόπου συντήρησης, mm -hmm. α, αυτό που λέμε on-site conservation first-aid, πρώτες, πρώτες βοήθειες, mm -hmm. γιατί πολλές φορές κάποια έργα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, ότι, ε, χρειάζονται κάποιες, έχουν κάποιες μικροφθορές, που αν αυτές τις αφήσουμε, αυτές θα γίνουν μεγάλες φθορές mm -hmm. στο μέλλον. Μάλιστα. Αυτό στο μέλλον σημαίνει και μεγαλύτερη φθορά του έργου τέχνη και του αντικειμένου και βέβαια μεγαλύτερη ανάγκη για συντήρηση εργαστηριακή, συνεπώ και με μεγαλύτερο κόστο. Mm -hmm. Αυτό που εμεί λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προλαβαίνουμε μέσα από το preventive αυτό να... και με την on-site συντήρηση, δηλαδή την επιτόπου συντήρηση αυτή που μα επιτρέπει mm -hmm. να α, επέμβουμε επιτόπου σε κάποια αντικείμενα, mm -hmm. σε κάποιου πίνακε, σε κάποιε εικόνε, κάποια ξυλόγληπτα, mm -hmm. έτσι ώστε να μην μεγαλώσουν οι φθορές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε και στην Ελλάδα και στην yeah. Αγγλία, mm -hmm. παράλληλα με το Consulting Services και βέβαια με τις διαλέξεις που πρέπει να συμπληρώσω εδώ στο σημείο αυτό, ότι όσο βρισκόταν στην Ελλάδα το κρίστης, ο Αγγλικός ο δημοπρασιών γνωστός, στο Education Department που είχε το κρίστης στην Ελλάδα, είχαμε το μάθημα περί εργοτέχνης και preventive conservation κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά ήμουν ε, ο εισηγητής του μαθήματος ναι, ναι. αυτού, στο ο, Τμήμα Επιμόρφωσης ε, Ενηλίκων mm -hmm. του mm -hmm. Κρίστης, όσα χρόνια ήταν το Κρίστης Μάλιστα. στην Ελλάδα mm -hmm. και με κοινό βέβαια το οποίο ήταν από φοιτητέ μέχρι φιλότεχνους και συλλέκτες mm -hmm. ε, μεγάλες ναι. ε, Μάλιστα. αλλά και σε σχολές ε, ιδιωτικές στην Αθήνα που Μάλιστα. έχουμε διδάξει. Πολύ ωραία. Ε, Πού σα βρίσκει κανεί, αν ενδιαφέρονται οι καλοί φίλοι τη αν έχουν ένα έργο τέχνη μια εικόνα ή οτιδήποτε που θα ήθελε συντήρηση, ή τώρα το σκεφτήκανε ότι α, θα έπρεπε να κοιτάξω τα έργα μου ή την εικόνα μου, ή ξέρω εγώ. Πού σα βρίσκουν, πώ μπορούν να σα βρουν και πού να αποταθούν. Καταρχήν, για όσου έχουν σχέση με το διαδίκτυο, μέσα από το, την ιστοσελίδα μα, η οποία είναι το 3W. Μινάς www.minashatzichristou.com Μινάς Χατζιχρίστου, μία λέξη και ουσιαστικά τα χ είναι CH, δηλαδή M-I-N-A-S C-H-A-T-Z-I-C-H-R-I-S-T-O-U dot com τελεία com, telia -com. Telia -com. Πολύ ε, Από εκεί και πέρα είστε το τηλέφωνο του Λονδίνου είστε στο τηλέφωνο του το Αγγλικό είστε στο ελληνικό το οποίο και αυτό θέλει να Βεβαίω, δεν, δεν υπάρχει πρόβλημα στο... Να πούμε πρώτα το αγγλικό τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ. Το, ελληνικό, το ελληνικό τηλέφωνο είναι το 69 εξεν... Να δώσουμε τα κινητά, δεν ξέρω. Ναι, τα κινητά είναι πιο εύκολα. Ναι. Καθένας... Με τα... δεν το ελληνικό του Είσαι, εμάς, εμάς εμάς, το ναι, 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 τα... Μετα... Έτσι, <laughs> για <laughs> ναι. να μήπως α, ανησυχήσουμε τους καλούς φίλους τηλεθεατές, ότι θα σα δω. Γι' αυτό και... τα κινητά για να με πιο εύκολα. το αγγλικό κινητό, είναι το 0. 777 5299 mm -hmm. Το κοιτάζω γιατί τώρα το άλλαξα τελευταία. Και το ελληνικό είναι το συν 30 βέβαια, 6944-422-469. Πολύ ωραία. Να το επαναλάβουμε. Πήρατε... Είναι το 777-5299-393 και το 6944-422-469 το ελληνικό, τα οποία είναι ανοιχτά. Μάλιστα και στην υπηρεσία της τέχνης εδώ και 20 χρόνια. Κύριε Χαρισίστου, ευχαριστούμε για το πολύ όμορφο ταξίδι που μάθαμε πιο πολλά πράγματα και είναι πολύ ενδιαφέρον τα όλα αυτά που μας είπατε. Να σας ευχηθώ λοιπόν καλή πορεία. Σας ευχαριστώ και πολύ κύριε Παναγία. Στο PNL εδώ στο Ροντίνο, όταν είστε εδώ, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ευκαιρία πάλι να τα ξαναπούμε από κοντά. Με μεγάλη και... μου χαρά κάθε επιτυχία στι προσπάθειε. Ναι, με μεγάλη μου χαρά. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σα. Μια τόσο ενδιαφέρουσα εκπομπή που πραγματικά έτσι με αγάπη και ζήλο όσο την παρακολουθώ προσπαθείτε και βγάζετε νέα πρόσωπα. Να είστε καλά. Και κάνουμε κάνετε γνωστά, γνωστά. Τα πρόσωπα στου αγνώστου. Σωστά. Γιατί όλοι αυτοί που είναι οι φίλοι μα οι τηλεθεατές είναι άγνωστοι σε εμά όμω κάνουμε γνωστά εσάς τα πρόσωπα που καλούμε σε αυτού του γνωστού εκεί και κάποιου γνωστού φυσικά. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, τεράστια κάπου εδώ τελείωσε και αυτή η πορεία στο ταξίδι μα, το σύντομο. Σα ευχαριστώ που μείνατε μαζί μα. Εύχομαι να είστε μαζί μα και την ερχόμενη Κυριακή, πάλι την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε προσεκτικοί, να αγαπάτε του εαυτούς σα για να μπορέσετε να αγαπήσετε και του άλλου. Από μένα το Βασίλη Παναγή, καλή νύχτα σα και από τον κύριο Χρυσού. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.